Αχ, αδέρφια, να είστε καλά. Αυτό είναι πολύ αξι... Αυτή η ερώτηση είναι απίστευτη. Γιάννης, μπράβο ρε φίλε. Ο Ραμπ, γιατί κάνει λέει του Μπέκα στον Τζόρνταν με τέτοιο βρίσιμο που σας έχει ρίξει. Συγγνώμη να φύγω, θέλω να σου πω κάτι. Όχι, όταν πέφτει βρίσιμο ο Ραμπ, ξέρεις, να το αφήνει να εξελίσσεται. Το... αυτό το κάνει. Φίλε, μπροστά Περιμένετε, έχει πάρει ποτέ θέση ο Ραμπ να υπερασπιστεί κάποιον όταν γίνεται διαμάχη, ρε παιδιά. Το αφήνει να εξελίσσεται. Για μένα με τον Τζόρνταν, ο Ραμπ, αυτό το πω πρώτη φορά. Πρώτη φορά, το γεγονός εξής το έχω ξαναπεί. Μπροστά σε 22 δημοσιογράφους, εκ των οποίων ο ένας διευθυντής του Flash, ο Σταύρος Ραϊλογλου, μου μεταφέρει ο Τζόρνταν μπροστά σε 22 άτομα, σύν τον Σταύρο τον Ραϊλογλου, βρυσίδια χειρίς του είδους για την οικογένειά του, το σπίτι του και τον ίδιο. Και μετά του κάνει πρόταση να επιστρέψει. Και τρώει χιλόπιτα. Αυτό το έργο δεν παίζει. Ήταν μπροστά 22 δημοσιογράφοι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μου λες γυναίκες. Ποιος έχει κάνει το εμβόλιο και δεν μας το έχει πει? Ο Τζόρνταν ή ο Ραπτόπουλος? Λοιπόν, γεια σου, δε φάνη, πάμε εδώ στο απόσπασμα που όλοι περιμένετε. Και θέλω, γιατί προφανώς ο Μάριος δεν το έχει δει. Όχι, το πρωί μου το πρωί 4-5 άτομα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε. Έτσι, ακριβώς τι έγινε εχθές στην εκπομπή. Λοιπόν, και... Λοιπόν, μισό λεπτό, το κατεβάσουμε λίγο το παράθυρο. Τσοπανοτραβόλτα, αλήτη. Ερώτηση, παύση. Ναι. Πότε ο Στέφανος έχει περασπιστεί τον Τζόρνταν και συνέχεια ο Τζόρνταν τον εξυμνεί? Γιατί ξύλο. Ναι. Σχόλιο. Γιατί ξέρεις. Συνεχίζουμε. Γιατί έτσι ξέρεις. Όχι, ο Στέφανος έχει τηρήσει ουδετερότητα απλά. Δεν είναι πως δεν πει κάτι, ας πούμε. Ναι. Το μόνο λέει πάλι κάτι. Συνεχίζουμε. Δεν έχει τι ώρα. Πρώτο κοσμητικό. Επειδή σε κάθε λεπτό. Ο Κεκές από την Κατερίνη, ποιος είναι? Αμάν, ποιο λέει Κεκέ? Τον κύριο Κώστα, δεν τρέπεσε λιγάκι? Τον κύριο Κώστα. Αμάν τον κύριο Κώστα λέει. Αμάν τον κύριο Κώστα, ναι. Λουτρό γνώσεων. Λουτρό γνώσεων. Ελληνικό ποδόσφαιρο, ξένο ποδόσφαιρο, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος. Πρώην αντιπρόεδρος του Πιερικού. Συνεχίζουμε. Το άκουσες? Γαμώτο.
Να σε πάρω για άλλο στα σκυλιά. Λοιπόν. Όπου θέλει. Στο ποδόσφαιρο, στην κοινωνία, στις γνώσεις και στις γνωριμίες. Έχω 37 σαν και σένα στις τσέπες μου μέσα. Και μπορώ να το αποδείξω και το έχω αποδείξει. Και από τις ακροαματικότητες και από τις τηλεδάες. Και μπορώ να το αποδείξω και το έχω αποδείξει. Και από... Σε απειλή. Κόμπλεξ, επειδή σε ξέρω και προσωπικά και τα βίντεο σου και όλα και λοιπά, έτσι, που πάνε εκεί σε μένα, βέβαια, που πήγε σε μένα. Σε απειλή το. Γιατί, βλέπεις, εγώ με σένα δεν ασχολείται που δεν εσύ ασχολείσαι. Το κόμπλεξ εσύ το κάνει. Θα κάνεις σε προσοχή. Μην ξαναπιάεις κάνα υπονοούμενο απέναντί μου, στο στόμα σου, την έκατσες. Στο λέω, το ξέρεις. Σε απειλή. Ο Θεός. Τώρα, τα άλλα τα παιδιά δεν τα γνωρίζω. Για ανθρώπους που δεν γνωρίζω δεν μιλάω. Έτσι. Τώρα, για τον άλλον από τον... το παλιό το πάνελ που ήμασταν και λοιπά, πλην του Στέφανου που είναι γνήσιο πανικά, ένα αρσενικός, γιατί ο μόνος μου λέει, είχες δίκιο ρε σε παραδέχομαι. Είχες δίκιο ρε σε παραδέχομαι, όχι να μπορεί. Τους άλλους θεωρεί το χεδί του. Και από τις ακροαματικότητες και από τις τηλεδάες. Λα. Και από τις ακροαματικότητες και από τις τηλεδάες. Φτάνει. Νίκο Μαστοράκη, έλα εδώ. Έλα, κατέβα εδώ. Άσου αυτούς. Άσου το Sky. Σημερινό είναι, έτσι. Νίκο, έλα εδώ πέρα. Έλα εδώ. Κάτσε που... Μη. Μπορείτε γιατί κάνει... Α, μας έκρυψε το φως τελείως. Να. Έλα εδώ. Μαλάκα. Δεν σχολιάζω για το βίντεο αυτό. Την φορά εκείνη λίγο πριν τις γιορτές, όχι, πριν τις γιορτές, που, Βασίλη, με τι αφορμή ήταν εκείνο που πήραμε με τηλέφωνο από εδώ και έκοβε και είπε κάτι το παλιό. Ναι. Για εκείνο μου είπε δικηγόρος. Για εκείνο, άστο αυτό. Εδώ προκαλεί τρόμο. Για εκείνο, μου είπε δικηγόρος, του παίρνεις ένα δεκάρι για πλάκα. Δικηγόρος, πολύ πολύ γνωστός, καταξιωμένος δικηγόρος της πόλης. Δεκάρι για πλάκα. Γι' αυτό εδώ δεν σχολιάζω. Έτσι. Εδώ δεν έχει κάτι να πεις. 37 στο τσεπάκι του. Ντρέπεσαι και με καλά, μπράβο. Εντάξει, Βασίλη. Και... Στην κοινωνία, στις γνώσεις. Στην παιδιά φεύγει κόσμος. Φεύγει κόσμος πάλι σήμερα, φεύγει κόσμος. Ειλικρινά το λυπάμαι. Για τις τηλεθεάεις τίποτα. Την οικογένειά του λυπάμαι, ειλικρινά. Την οικογένεια. Αυτό. Η πόλη εδώ πήγε. Η πόλη εδώ πήγε. Και σε ραδιόφωνο νομίζω δεν είναι ο Τζόρνταν. Δεν κάνω λάθος. Και σε ραδιόφωνο. Η πόλη εδώ πήγε. Εντάξει. Και κάποιοι διευθυντές ραδιοφώνων, αυτοί που είναι στα πράγματα, αυτά θέλουν. Αυτά εδώ. Τις τηλεθεάεις. Ναι, αυτό το επίπεδο θέλουν. Αυτό το επίπεδο θέλουν. Μαλάκα. Αλλά όμως ο Ραπτόπουλος στην εκπομπή του, ναι. στον ίδιο ακριβώς χώρο, από το ίδιο κανάλι, με τον ίδιο διευθυντή, δεν αλλάζει κάτι. Κάτσε, μήπως, συγγνώμη Βασίλη, όταν είμαστε εμείς την Κυριακή, είναι άλλος, το έχει άλλος, το παίρνει άλλος. Όχι. Κάποια ποινικίαση, κάτι. Όχι. Μήπως πηγαίνεις να εσύ. Να αλλάξει κάτι, τι εννοείς. Αλλάζει η διεύθυνση, αλλάζει κάτι. Όχι. Κάτσε. Την Κυριακή όμως εμείς. Μας έβαλε χέρι την άλλη φορά και πέταξε μπουκάλια νερό στον φούρναρι και τη Βασιλόπιτα κάτω και χτύπησε το σιόπι και εμένα μόνο και εγώ δεν ξέρω τι επειδή κάποιος είπε τι είχα, τι είπαμε ούτε, δεν βρήσαμε
Τι είχαμε πει, ρε παιδιά, ούτε, δεν ήταν βρισιά. Μήπως οι λέξεις αυτές δεν είναι επιλείψιμες που όταν τις λέει ο Τζόρνταν. Δηλαδή, αυτό εδώ τι είναι, να ξέρω. Πατσαβούρια. Πατσαβούρια. Δηλαδή, εγώ εκεί αν πω κάποιον πατσαβούρια και πατσαβούρια. Τι να πω. Τι να πω. Ευχαριστούμε για τα beats, ευχαριστούμε πολύ για τα beats τον Πυρικάρα. Το πιο ωραίο που είπε ο Τζόρνταν είναι ξέρω τα βίτσια του. Εδώ τα ξέρουμε εμείς, δεν μανάβει. Τα βίτσια! Εσύ Τζόρνταν, DJ Villa White, DJ Villa White, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για τα beats, φίλοι. Και Νικόλα, και Νικόλα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Τα βίτσια, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Οι άλλοι μου ανεβάσανε 16 λεπτά με την ενέργεια. Από το Slime. Από το Slime. Εδώ περιμένει. Δίνει τους 17. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για το subscribe, φίλε. Ποιο Τζόρνταν, ρε παιδιά. Μην ασχολείστε καν. Μία τριτοτετάρτη πανελίστρια του ραπ ήταν. Δεν σας αγγίζει. Μία τριτοτετάρτη πανελίστρια. Μάλιστα. Λοιπόν. Νομική από το Λιωσιμάρι, αν θες, λέει τον. Αν θες τον. Κάπου το λέει πιο λίγο πιο πάνω. Εντάξει, οκ. Δεν είναι, αδερφέ, χίλια ευχαριστώ. Δεν είναι, στεναχωριέμαι. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Βογκάει ο κόσμος. Εγώ ακόμα να καταλάβω γιατί, για ποιο λόγο σε κατηγόρησε. Τι, γιατί, για ποιο πράγμα, εγώ, τι είπα, τι, γιατί. Α, για την εκπομπή που την είπε αθλητική, γκασμάδες και. Εγώ είπα, μετέφερα αυτό που στέστηκε εδώ πέρα. Χαβαλέ. Αθλητική, γκασμάδες. Εγώ δεν είπα για την εκπομπή, τι ονομασία εκπομπή. Άλλο, άλλο πράγμα, τελείως. Εντάξει, και να το πω σιγά τι έγινε. Και να το πω τι έγινε. Είναι δικαιολογία αυτό το σύρφετο από πίσω. Ναι. Και, αυτή μπορώ, και αυτός μπορεί να πει η μαρμίτα του πισινού, ξέρω εγώ, που κάνουν οι άλλοι. Κορόιδε, πρωινές σαχλαμαρολογίες. Πρωινές μαλακολογίες. Σαχλαμαρολογίες. Ή σαχλαμαρολογίες. Μπράβο. Σαχλαμαρολογίες. Μπράβο. Τι δεν το κατάλαβα αυτό. Οκ. Okay. Ο διπλανός του είναι δραστή. Με το διπλανό του, με το διπλανό του, αν καταλαβαίνω καλά ποιο είναι, γιατί έχει παραμορφωθεί από τα κιλά. Το παιδί να είναι καλά και έχει οικογένεια, έχουμε κάνει μαζί και εκπομπές. Και με έχει στο Μετρόπολη αγκαλιά. Πρέπει να έχουμε κάνει, νομίζω αν είναι αυτός. Αν κατάλαβα καλά, γιατί έχει. Δεν ξέρω. Λίγο. Εδώ, παιδιά, εδώ πήγε η πόλη. Η Θεσσαλονίκη, εδώ πήγε, σε αυτό εδώ. Μια χαρά, τι να κάνει, να κάνει μήνυση σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, στη Σύψη, στον Οχετό, η πόλη έχει γεμίσει ηθικά σκαμπό σε κάθε τομέα της. Έχει γεμίσει ηθικά σκαμπό. Τα σκαμπό τα λατρεύω, δεν με τα σκαμπό τίποτα, τα λατρεύω. Ηθικά σκαμπό όμως, ναι, έχω πρόβλημα. Αυτά είναι τα σκαμπό της ηθικής. Σκαμπό της ηθικής. Αυτό. Ωχ, Παναγία. Καταρχάς, λέει, τι με κόμπλεξ έχουν, μπορεί να έχουν μερικοί, με τον Μάριο και τον Βασίλη, για να πάρω το μέρος του, αν αναρίζω πιο πάνω ο Βασίλη.